Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ σε 2-3 λεπτά να πω την άποψη της Ομοσπονδίας Φαρμάκου. Καταρχάς όσον αφορά το νομοσχέδιο, εμείς η άποψη μας είναι αρνητική. Έχουμε συγκεκριμένη πείρα και από το κλάδο του Φαρμάκου και πρέπει να επισημάνουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί δεκάδες νόμοι που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση. Νόμοι με αρνητικές συνέπειες για τη ζωή των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Όπως γνωρίζουμε, είχαμε την αύξηση των ορίων ηλικίας, χειροτέρευση των όρων για τη σύνταξη, μείωση συντάξεων, κατάργηση των δώρων και τόσα άλλα. Και πάντοτε χρησιμοποιούταν το επιχείρημα ότι για να διασφαλιστούν οι επόμενες γενιές θα έπρεπε να πάρουν όλα αυτά τα μέτρα για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, την κύραση της χώρας μας, την άσκηση των αδικιών ανάμεσα στις παλιές γενιές και νέες γενιές. Με την κατάθεση και αυτού του νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση του επικουρικού και την δημιουργία ενιαίου επαγγελματικού ταμείου, ουσιαστικά ολοκληρώνεται ένα έγκλημα σε βάρος χιλιάδων συνταξιούχων και εργαζομένων. Ακούγομαι. Μια χαρά. Γιατί μου έχει βγάλει κάτι στην οθόνη γι' αυτό. Η κυβέρνηση αξιοποιεί τον νόμο του Κατρούγαλου που ψηφίστηκε πριν περίπου 5 χρόνια, φερόντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους μετά πολλά χρόνια εργασίας να μην γνωρίζουν, να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν αξιοπρεπώς. Εγώ θα ήθελα να βάλω το εξής στοιχείο. Σήμερα οι εργαζόμενοι που στην πλειοψηφία τους προσλαμβάνονται με το απαράδεκτο το κατώτατο μισθό των 650 ευρώ ή η αξιοποίηση των άλλων ευέλικτων μορφών εργασίας, γεννιέται το ερώτημα, τι δυνατότητα θα έχουν με βάση αυτά που διαφημίζει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο να επενδύσουν ανάλογα με τα ρίσκα και να επενδύσουν τον ασφαλιστικό κουμπαρά για να έχουν τη δυνατότητα να, όταν βγουν στη σύνταξη να έχουν τα ωφέλη τα οποία επικαλείται. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι δίνεται η δυνατότητα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να αξιοποιήσουν τις εισφορές των εργαζομένων με αρνητικές συνέπειες για την ίδια τη ζωή των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Το κλάδο του Φαρμάκου ήδη έχουμε αρνητική πείρα από το 2013 με τη μετατροπή του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε επαγγελματικό ταμείο νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Από πρώτη στιγμή οι συνέπειες ήταν τραγικές. Μεγάλες μείωσεις συντάξεις που φτάνουν μέχρι και το 80%, μείωση κατά 63,91% του ΕΦΑΠΑ, κατάργηση των παροχών σε ασφαλισμένους και εργαζόμενους και συνταξιούχους του κλάδου. Μάλιστα, μιλάμε για ένα ταμείο που δημιουργήθηκαν από τους ίδιους τους εργαζόμενους με το δικό τους ιδρώτα, με τα δικά τους χρήματα, χωρίς καμιά κρατική επιχορήγηση. Και φτάσαμε σήμερα. Εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι και οι ασφαλισμένοι, ενώ να γνωρίζουμε ποιες είναι οι εισφορές μας, να μην γνωρίζουμε τι σύνταξη θα πάρουμε ή τι παροχές θα έχουμε. Άρα θεωρώ ότι με βάση αυτή την εμπειρία θεωρούμε ότι και η φιλοσοφία του νέου πολυνομοσχεδίου, ξέρουμε που βαδίζει, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θέλει να πρημοδοτήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους, να βάλει κέρδη στις ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων. Και τέλος, τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, όχι μόνο ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο που καταθέτεται, γενικά ενάντια σε όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί τα προηγούμενα χρόνια, θα αγωνιστούμε και αυτή είναι η δικιά μας ευθύνη σαν Ομοσπονδία για δημόσια, καθολικά δωρεάν κοινωνική ασφάλιση. Ευχαριστώ.